αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους βουλευτές της Πέλλας. Επανεκκίνησης
και αυτό που όλοι νομίζω ήρθαμε σήμερα εδώ για να αναλυθεί όσο πιο συνοπτικά γίνεται η σημασία των οργανώσεων παρακογών, γιατί αν και η αγορά είναι ελεύθερη για όλους, θεωρώ ότι τα αγροτικά προϊόντα οφείλουν και πρέπει να διακινούνται και να τα διαχειρίζεστε εσείς. Έχω υπηρετήσει αρκετά χρόνια σε συνεταιριστικές οργανώσεις, πριν από 25 χρόνια, και δεν θέλω να σας μιλήσω για μένα, θέλω όμως να καταγράψω κάποια πράγματα ιστορικά. Πριν από 25 χρόνια ξεκίνησα στο παλιό μιλότοπο και χαίρομαι για αυτό που δημιουργήσαμε με τους ανθρώπους εκεί. Πέρασαν άλλα 7 χρόνια στην Ένωση Γιαννητσών. Είδαμε την λειτουργία των οργανώσεων με τον παλιό κανονισμό το 1935. Είδαμε πώς άνοιξε το θέμα τη δεκαετία του 90 και αναφέρομαι πάντα στην Πέλα. Την επαναναγνώριση, ας τη χαρακτηρίσω, με τον 2200 το 98, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει αρκετά χρόνια μετά και αυτό που όλοι αναζητείτε, την υπεραξία από τα προϊόντα αυτού του ευλογημένου τόπου να πάει χαμένη. Θέλω να σας προτρέψω να αφήσετε τις μικροδιαφορές, τις μικροδιαφωνίες, να πιστέψετε στη δύναμή σας. Έχω δει πολλά. Έχω δει ένα χωριό μόλις 2.000 κατοίκων να χωρίζεται στα 4. Να έχει έναν αγροτικό συνεταιρισμό, να διχοτομείται αυτός, να γίνονται 2 και από τους 2 να προκύπτουν άλλοι 2. Αυτές τις υπερβολές πληρώνουμε. Φαντάζεστε ότι ένα χωριό 2.000 κατοίκων θέλει 4 διαλογητήρια. Κι όμως υπάρχει. Είναι φαινόμενο δικό μας. Τα διαλογητήρια θέλουν δουλειά. Από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω μία σκέψη μου ακόμη να καταθέσω. Το κράτος θα πρέπει να λειτουργήσει πληρωματικά. Να βοηθάει, να δίνει κατευθύνσεις, να βάζει το πλαίσιο ίσως γύρω το οποίο πρέπει να κινούμαστε. Αλλά δεν μπορεί να ζούμε συνέχεια με επιδοτήσεις και οικονομικές βοήθειες. Πρέπει η Πέλα, οι οργανώσεις της Πέλας, να απευθυνθούν στις αγορές. Χρειάζεται marketing, χρειάζεται στελέχωση, χρειάζεται σύστημα για να απολαύσετε την υπεραξία των προσπαθειών σας και των κόπων σας. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Τους καλωσορίζω στην Πέλα, γιατί όπου κι αν είμαστε, είναι εδώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έρχομαι εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωτας Πέλας. Εκείνο που είναι σημαντικό και που βγαίνει από όλη την ανησυχία σας και που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, μετά από την πρόσκληση του σύνδεσμου που τώρα δημιουργείται, είναι η συλλογικότητα, κυρίες και κύριοι. Εάν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι και μαζεμένοι και συγκροτημένοι να κινηθούμε και να κινηθούν τα προϊόντα μας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Δεν θα πω τίποτα από αυτά που μπορεί να κάνει η Περιφερειακή Ένωτα Πέλας σε τοπικό και σε διεθνή επίπεδο. Θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγο ήρθαμε
από την έκθεση Food Expo, η οποία γίνεται στην Αθήνα, γίνεται δηλαδή τελειώνει απόψε, με τη συμμετοχή 60.000 εκθετών και με 125 εκθέτες από 35-40 χώρες. Εκεί λοιπόν υπήρχαν άνθρωποι από Ινδία, υπήρχαν από Αραβία, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ελληνικά προϊόντα. Εάν λοιπόν δεν γίνει η κατεύθυνση συλλογικά, συγκεκριμένα, συγκεντρωμένα με marketing και με το σύγχρονο businessman που σήμερα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες, τότε είμαστε εξοφλημένοι. Χρειάζεται λοιπόν ένας συντονισμός, το ποιοτικό προϊόν που βγαίνει στην πέλα, το υψηλό προδιαγραφό ποιοτικό προϊόν, να μην είναι ένα προϊόν ανώνυμο που φεύγει έξω από τη χώρα μας. Να είναι επώνυμο με τη σφραγίδα Ελλάδα, να είναι προϊόν pop που μπορούμε να το εκδικήσουμε και να το προωθήσουμε σε όλο τον κόσμο. Οι συμμετοχές από όλες τις χώρες και το ενδιαφέρον για το ελληνικό προϊόν, για ό,τι παράγει ο τόπος μας, ελιά, λάδι, κρασί, νοπά προϊόντα, μεταποιημένα προϊόντα, είναι το σημαντικότερο να κατακτηθεί μόνο με συλλογικότητα και συγκεκριμένες σύγχρονες κινήσεις αντιμετώπισης της αγοράς. Ιδάλλως είμαστε τελειωμένοι. Αποφασίστε λοιπόν όλοι σας να κινηθούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο και σε συνεργασία με τον ΕΡΓΑΚ, το σύνδεσμο που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται, να κάνει μια κίνηση συγκέντρωσης των δυνάμεων των αγροτών της Πέλας. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε όλοι να συμμετέχουμε για να μπορεί το προϊόν να φύγει ως προϊόν πολυτελείας και υψηλών προδιαγραφών σε όλες τις χώρες, γιατί έτσι είναι. Γιατί τέτοιο είναι το προϊόν μας. Μ' ακούτε και αν κάνετε ησυχία θα μ' ακούσετε περισσότερα. Είμαι ο Αλέξης ο Πακούρος, συνεργάτης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη του Αποστόλου. Με κάλεσαν και ήρθα εδώ να συζητήσουμε για... θα έρθει όταν το καλέσετε. Θα έρθει όταν το καλέσετε. Ναι, δεν το καλείτε. Αν δεν το θέλει. Εγώ ήρθα εδώ να κουβεντιάσω για τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις παραγωγών. Παρακαλώ. Δεν υπάρχουν. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχουν. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι είναι. Ήρθα εδώ να κουβεντιάσουμε πώς θα υπάρξουν και πώς θα δώσουν λύσεις στις αγωνίες τις δικές σας. Εάν θέλετε να ακούσετε, είμαι στη διάθεσή σας να κουβεντιάσω οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Για τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις παραγωγών. Δύο λεπτά. Μην είσαι απόλυτος. Και ο Δήμαρχος και η εκπρόσωπος της Περιφερειάρχης τόνισαν πριν από λίγο και δεν είναι μία κοινοτυπία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς συνεργασία, χωρίς συνεργατικά σχήματα, δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή σε κανένα κράτος του κόσμου. Πουθενά, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Όταν έφτασα πριν από λίγο στη Σκίδα, είδα ένα ροζ χαλί. Καλλιέργειες προσεγμένες. Με τη μία ή με την άλλη μορφή όπως έχετε τις καλλιέργειές σας. Και ήρθα εδώ με την πεποίθηση ότι θα συναντήσω παραγωγούς που έχουν την ίδια ευαισθησία που έχουν στην καλλιέργεια και στο να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την οργάνωσή τους, τους συνεταιρισμούς τους και τις οργανώσεις παραγωγών. Οι οργανώσεις παραγωγών και οι συνεταιρισμοί
Εγώ θέλω να σας μεταφέρω την εικόνα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, την εικόνα που υπάρχει στο νομό σας, στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλας. Δεν είναι η καλύτερη. Είναι η χειρότερη που κληρονομήσαμε τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να σας εξηγήσω ώρες τις αιτίες που δημιουργήθηκε αυτό το κακό. Και δεν ευθύνεται δυστυχώς μόνο το κράτος, ευθυνόμαστε και εμείς. Και εγώ πριν από 37 χρόνια ήμουν ένας από εσάς. Και συνέβαλα με τον Α ή τον Β τρόπο σε αυτή την κατάσταση. Και αισθάνομαι και τις ενοχές μου. Αλλά τώρα, ναι, να σας ακούσω, πείτε. Ναι, κάτσε, μην κολλάς το 24%. Μην κολλάς. Αυτά για να τα σου κοινώς χαλιά, για χρήματα. Δεν μπορούμε να παράγουμε. Εσύ δύο λεπτά. Ήρθαμε εδώ. Δεν θα σας πω εγώ πώς θα παράγετε. Εσείς ξέρετε καλύτερα από καθένα. Ξέρετε, αλλά δεν μας αφήνετε. Γιατί. Γιατί δεν μας αφήνετε. Ναι. Επειδή βλέπω ότι είναι ένα ομοιογενές ακροατήριο. Όχι, ομοιογενές είναι ακροατήριο. Όχι, λάθος κάνει. Εδώ με φώναξα να μιλήσω για τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις παραγωγών. Εσείς έρχεται τώρα και μου μιλάτε για το ΦΠΑ. Μπορεί να μου μιλήσετε σε λίγο για το κόστος παραγωγής. Δεν διαφωνώ ότι είναι θέματα σημαντικά που πρέπει να συζητηθούν. Δεν ήρθα όμως για να μιλήσω για αυτά. Δύο λεπτά. Δεν είναι καθόλου το πρώτο βήμα. Όχι. 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 Δεν είναι αυτό το πρώτο βήμα. Επέτρεψέ μου να πω ότι δεν είναι αυτό το πρώτο βήμα. Εάν δεν συνεταιριστείτε, εάν δεν εάν σας ενδιαφέρουν κάποια πράγματα, που έχετε αγωνίες, που θέλετε να ρωτήσετε, θέματα σχετικά με τους συνεταιρισμούς, με τις οργανώσεις παραγωγών και με άλλα θέματα που σας απασχολούν, ας πάμε έτσι, ερωτήσεις, απαντήσεις, μήπως και φτιάξει το κλίμα. Δηλαδή, ο καθένας θα έχει το λόγο να θέσει το ερώτημά του. Σε αυτή την ενότητα που είπα, συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών, αν έχετε ανησυχίες, αν έχετε προβληματισμούς, μπορεί να μην έχετε. Κάτι λίγο να παίρνετε τη θέση να ακούσουμε. Όχι, δεν κάνετε ανησυχία, δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλάζω τη διαδικασία. Αλλάζω τη διαδικασία. Λέω να ρωτάτε και να παίρνετε απαντήσεις. Μήπως το κλίμα βρούμε μια κοινή συνισταμένη επικοινωνίας. Βρούμε κάπου να επικοινωνήσουμε. Ναι, ναι. Δώστε ένα μικρόφωνο. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Λέω ο Παπαδόπουλος Νικόλαος και είμαι πρόεδρος του συνεταιρισμού Μεγαπλατάνη. Θέλω στο συνεταιρισμό με τους παραγωγούς να κάνουν μια οργάνωση παραγωγών. Τα 100 μέλη που είναι μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να. Δεν μου δίναν το δικαίωμα να το κάνω γιατί ήταν κλειστό. Τώρα με το καινούριο σχέδιο, γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει νόμος. Είναι νόμος. Θέλω να γίνω οργάνωση παραγωγών, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να μπω στα δύο προγράμματα. Το ένα είναι το 9-1 που είναι το 10% του τζίρου και το δεύτερο είναι το επιχειρησιακό. Αν αυτά λυθούν, εγώ μπορώ να μπω και να γίνω οργάνωση παραγωγών με τα 20 μέλη στις δύο καλλιέργειες παράγια και κεράσια. Ευχαριστώ. Αν όμως είναι τα δύο προγράμματα μπορούν να γίνουν. Αυτή η αγωνία σου, εάν μπορεί ένα συνεταιρισμό με 100 μέλη που μέχρι πρότινος δεν μπορούσε να συγκροτήσει οργάνωση παραγωγών, λύθηκε.
η νέα υπουργική απόφαση που καθορίζει την αναγνώριση και λειτουργία των οργανώσεων και ομάδων παραγωγών απλούστευσε τη διαδικασία. Δεν χρειάζονται 100 ή 200 ή 300 μέλη, με 20 μέλη ενός συνεταιρισμού μπορεί να κάνεις οργάνωση παραγωγών και μπορείς κάλλιστα να μπει στο μέτρο 9 για να πάρεις ανάλογα με το τζίρο που έχουν οι παραγωγοί σου τα 3 τελευταία χρόνια, το μέσο όρο, το 10% για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Η κάλυψη αυτή των λειτουργικών δαπανών που έγινε στο να μπορεί να προσλάβεις ή να πάρεις υπηρεσίες λογιστικές, ενός οικονομολόγου, ενός γεωπόνου, να ενοικιάσεις ένα συσκευαστήριο ή ένα τυποποιητήριο, να κάνεις ό,τι θέλεις εντασσόμενος στο μέτρο 9. Μπορείς επίσης να πεις και στο μέτρο 4-2 που είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα. Δηλαδή, τι έκανε η νέα υπουργική απόφαση των οργανώσεων παραγωγών. Απλούστευσε τις διαδικασίες και τον τρόπο αναγνώρισης, μεταφέροντας στις ΔΑΟ και στην περιφέρεια την αναγνώρισή τους και μείωσε τα κριτήρια που υπήρχαν. Δεν χρειάζεται σήμερα να κάνει μια οργάνωση παραγωγών να εξυπηρετεί 3 εκατομμύρια τζίρο. Αρκούν τα 250 χιλιάρικα και τα 20 μέλη. Επίσης, μπορεί να κάνεις αν θέλεις, εάν δεν είχες τα 100 μέλη, εγώ συνιστώ να κάνεις οργάνωση παραγωγών. Αλλά αν δεν είχες 100 μέλη, είχες λιγότερα, μπορούσες με 5 και με 10 μέλη, ένας μικρότερος συνεταιρισμός, να κάνει μια ομάδα παραγωγών. Δεν θα έχει τον όγκο και το μέγεθος της οργάνωσης, αλλά θα μπορούσε να μπει με τις δυνατότητές της, με τη δυναμικότητά της και στο μέτρο 9 και στα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα που έθεσες. Αυτό ισχύει εδώ και ένα μήνα περίπου. Ισχύει, δηλαδή τώρα εμείς μπορούμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να οργανώσεις, μπορεί, πώς γίνεται η διαδικασία. Η διαδικασία θα πάρεις απόφαση στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, όπως λέει το καταστατικό σου, για να συγκροτήσεις οργάνωση παραγωγών. Όταν συγκροτηθεί η οργάνωση παραγωγών, τα άτομα που απαρτίζουν την οργάνωση θα κάνουν Γενική Συνέλευση για να εγκρίνουν το καταστατικό λειτουργίας. Το καταστατικό λοιπόν λειτουργίας θα το υποβάλεις μαζί με άλλα 4 δικαιολογητικά που χρειάζονται, τη λίστα με τα μέλη, συν το επιχειρηματικό σχέδιο, συν τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, στη ΔΑΟΚ να εγκριθείς. Από τη στιγμή που εγκριθείς, πας στο πρόγραμμα, στο μέτρο 9 και εκεί ζητάς να μπεις στο μέτρο 9 για να πάρεις το 10% των λειτουργικών σου δαπανών. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Συγγνώμη, θα μπορούσα να σας αποσχολήσω κάτι λίγο. Ναι. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Γιώργος, είμαι πρόεδρος του συνεταιρισμού της Άντζα. Και θα ήθελα να πω το εξής. Επισκοπικά θα σας πω λίγα πράγματα και μεθυμένα. Στον παρελθόν ο πατέρας μου ήταν αγρότης όπως και εμένα. Κατάφερε να κάνει 3 σπίτια με 10 συνέλευτα γη. Εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με 100 μήνα σε και τώρα κάνω ντομάτα. Ένα ντομάτα. Γιατί. Πρώτον, θάμακα, στο έμακο. Όσο πια κλιμά υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, δεν είμαστε καθόλου ανταγωνιστικοί. Πετρέλα, στα ύψη. Δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλα στο τραπέζι για να κοιμηθούμε. Το κόστος ενέργειας. Είναι τεράστιο. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Πάρα σε σχέση με την Ευρώπη. Και δεν μπορούμε να βάλουμε σε καμιά περίπτωση αντίστοιχο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αποκριθούμε στις απαιτήσεις της Ευρώπης. Ποιο τρόπο, όταν φτάνουμε ένα κοστολόγιο στα ύψη, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Οι ανταγωνιστές από την πολιτεία πάρουν με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Είμαστε πλέον η πιο αδικημένη τάξη και το αντιλαμβάνεται ακόμα και ένα μικρό παιδί. Αυτή τη στιγμή εμείς αντιλαμβάνουμε να καλλιεργήσουμε. Περιμέναμε το ελληνικά να φάμε κάποιο βοήθημα σχετικά με τις ζημιές και αυτή δεν έχουν αποκριθεί σε σχέση με εμάς που έχουν πληρώσει προκαταβάλει τα όντα και βάζει μας ζητάς τους δικές και για δύο ρίχνες. Δηλαδή, εκτά που έχουμε εκτιμάσει ακόμα σαν τέλη. Από τέτοια δεν αβάζεται, δεν μπορούσε να εκτιμήσουμε από την κανή κατά τάση που στο ύψος που θέλουμε, τα πρώτα που θα τροποποίηση, συσκευασία και όλα αυτά. Καλά ακούγονται. Και όλοι έχουν την καλυμπόσια που κάνουν. Αλλά πώς θα το κάνουν. Έχει αυτή η πίστη. Δεν πιστεύει κανείς κανένα πλέον. Και εμείς αυτή τη στιγμή να ακούμε
να βγούμε στην καλλιέργεια. Ο κόσμος βάζεται από παντού, ειδικά οι αγρότες. Εγώ θα το πω λίγο περί γραμμάτων τώρα. Το αγροτικό ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι περίπου 10 δις. Από αυτά τα 10 δις, τα 5 είναι έξοδα. Τα ρίχνουμε στο χωράφι για να πάρουμε τα 10 δις. Από αυτά τα 5 δις, ορισμένα κόστη τα ανέφερε ήδη. Το κόστος της ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ, για να αντλούμε νερό από βάθος 480 μέτρα, ανέρχεται στα 900 εκατομμύρια. Το κόστος του πετρελαίου, το cost, κάτσε, 2 λεπτά, θα πρέπει να απαντήσει. Δεν είναι αυτό το παράδειγμα, το ΕΔΕΗ, 480 μέτρα. Κάτσε, 2 λεπτά. Ποια είναι η ενέργεια, προχωρήστε στο επόμενο. Απαντήστε. Δεν θα ψέματα. Τι λέω. Συνολικά, κάτσε, δεν θα πεις εσύ τι θα κάνω, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε λίγο σεβασμό, λίγο σεβασμό. Αν θέλεις να αμφισβητήσεις τα στοιχεία, έλα να το κάνεις. Εγώ σου λέω ότι δεν διαφωνώ, αλλά το βίντεο σου δεν το βρίσκεις φωνασκώντας. Πρέπει να μάθει ο αγρότης και για να το μάθει αυτό πρέπει να οργανωθεί. Και για να οργανωθεί δεν θέλει φωνασκίες, θέλει να καθίσει κάτω, να πάρει το πεπρωμένο και τη μοίρα στα χέρια του. Εάν δεν το κάνετε, πάντα θα φωνάζετε. Σε όλη σας τη ζωή και με όλα τα καθεστώτα. Αυτή είναι η κατάδεια του αγρότη. Εάν θέλουμε να βρούμε λύση, θα μιλήσετε. Εάν εγώ σας είπα ότι το πρόβλημα είναι πράγματι όπως το έθεσε, το κόστος παραγωγής είναι πολύ μεγάλο, είναι 5 δισεκατομμύρια και πήγα να το αναλύσω σε ρεύμα, σε πετρέλαιο, σε κόστος ζωοτροφών, σε οι σπόροι και μόνο οι σπόροι είναι 800 εκατομμύρια. Τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα από 200 τόσα εκατομμύρια η κάθε κατηγορία. Όλα αυτά για να αντιμετωπιστούν μόνο όταν οργανωθείτε. Όταν οργανωθείτε σε συνεταιρισμούς και σε οργανώσεις παραγωγών. Διαφορετικά από μόνοι σας δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα. Και για να σας δώσουμε... Δεν θέλετε. Ένα μικρόφωνο. Σαν εκπρόσωπος του ΕΡΓΑ ή σαν εκπρόσωπος του Υπουργού, αλλά στα μάτια όλων μας εδώ εκφράζεται αυτό που λέγεται εξουσία. Οι απαντήσεις δεν μπορεί να είναι εντελώς στοχευμένες στο σημείο που θέλετε εσείς. Πρέπει να καταλάβετε, εγώ δεν νομίζω ότι δεν έχετε καταλάβει αυτό που λέει σήμερα όλη η πλατεία εδώ. Αυτό που λέει ότι για να... Όχι, να σας πω. Σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχει σπάσει η αλυσίδα της παραγωγής. Πού έχει σπάσει? Παλιότερα είχαμε ένα τραπεζικό σύστημα. Πραγματικά ο Γεωργός καλλιεργούσε, έβρισκε ένα αποκούπι στην αγροτική, χρηματοδοτούσε μέσω της αγροτικής την παραγωγή του και στο τέλος πουλούσε τι γίνεται αυτό. Σήμερα αυτό έχει σταματήσει. Θα μπορούσε να γίνει η ίδια διαδικασία αν από την προηγούμενη χρονιά ο ίδιος ο παραγωγός είχε κάποια κέρδη για να αυτοχρηματοδοτήσει πλέον την παραγωγή του. Αυτό δεν γίνεται, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν μπορείτε να το ξεχνάτε όμως. Αυτό ήταν για να κλείσει. Πρέπει να το πάρετε υπόψη σας. Εντάξει, να μας ενημερώσετε για τις ομάδες και για όλα αυτά, αλλά δεν μπορείτε να το παραβλέπετε. Ωραία, ναι, δεν μπορεί. Εγώ λέω ότι για να γίνει συζήτηση, το ξέρω. Αλλά ξέρετε κι εσείς ότι δεν μπορούν να σας δουν μόνο σαν εκπρόσωπο για τις ομάδες. Είναι δύσκολο, δεν μπορεί. Πώς θα γίνει? Εντάξει, τώρα δεν θέλετε να γίνει συζήτηση. Παραπέρα, για να καταλάβουμε να δούμε και αυτό που λέτε. Να προωθήσουμε λίγο μια διαδικασία. Να την ακολουθήσετε, να ολοκληρώσω όμως λίγο. Να ολοκληρώσω λίγο.
Άμα θέλετε να γίνει συζήτηση, νομίζω ότι δεν μπορείτε να το πειράτε. Συζήτηση να γίνει αφού καλέσετε κάποιους ανθρώπους. Δεν θέλω, θα μαθηλήσετε για τους νόμους. Εγώ θέλω να σας πω και για τους νόμους. Μου λύνεται μία απορία μόνο, όποιος θέλει, όποιος από όλους εκτός όλους. Γιατί υπήρχε τόση δυστυχία μία εικοσαετία να πάμε από τον ένα συνεταιριστικό νόμο στον άλλον και πολλές φορές να αναιρεί. Μήπως είναι τόσο πολλά τα συμφέροντα τα οποία δεν μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε σαν εξουσία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε και προχωράτε στις ομάδες με οποιοδήποτε κόστος, με τα λίγα μέλη. Εξηγήστε μας όμως κάτι, από πώς φτάσαμε από το ένας νομός μία ομάδα, πέντε φίλοι μία ομάδα. Θέλουμε να καταλάβουμε και εμείς την δική σας συντηρητική αντίληψη που έχετε σαν εξουσία, μήπως θα μπορέσουμε να τη συμφωνήσουμε. Μας πάρουν οι ομάδες. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τον κόστο, να πετρέλαιο. Αδυνατούμε να παράγουμε! Ωραία! Τι να μιλήσουμε για τις ομάδες τους εταιρικούς! Δεν το λένε τρεις, είδατε ότι δεν το λένε τρεις. Αλλά... Πάντως και να το λένε τρεις, όλοι το αισθάνομαι. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και εγώ αισθάνομαι, αλλά αισθάνομαι και κάτι άλλο. Ότι μία κατάσταση έχει τελειώσει και μια άλλη διανύουμε. Έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι η χώρα βρίσκεται εδώ και 7 χρόνια σε κρίση και αυτή η κρίση δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα κρατήσει. Έχουμε καταλάβει, είπατε κάτι προηγουμένως, ότι... Αλήθεια, θα πάμε ακόμη πιο δύσκολα. Ναι, αλλά για να μην πάμε δύσκολα, αλλά να δημιουργήσουμε τις αντιστάσεις εκείνες που θα μας διατηρήσουν στη ζωή, ένα και μοναδικό φάρμακο είναι η συνεργασία. Αν δεν συνενώσουμε τις δυνάμεις μας, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Μιλήσατε... Κακό, να επιμένουμε στα 100. Γιατί μόνο 7. Γιατί το 7 ή το 5, αν είχατε την υπομονή να ακούσετε γιατί το θεσμίσαμε και όχι ότι θέλουμε να πάμε στα 5 και στα 10 άτομα, ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε μεγάλες οργάνωσεις. Αλλά επειδή στο DNA του Έλληνα δεν μπορεί η συνεργασία να υποκινήσει. Έχει λείπει η πίστη, δεν έχει εκλείψει τώρα. Εδώ και πολλά χρόνια το συνεταιριστικό κίνημα υποφέρει από την πίστη μεταξύ των μελών. Δεν υπάρχει πίστη. Οι συνεταίροι έφτιαχναν συνεταιρισμούς και σας μεταφέρω ένα παράδειγμα χθεσινό προχθεσινό ενός μεγαλοπαραγωγού, ενός... Γιατί δεν τους εγκαθαρίζουν. Γιατί πέστε τους συντηρισμούς, δεν κάναμε ομάδες και δεν κάναμε. Τίποτε δεν κάναμε. Εσείς σαν κράτος πάνω δεν κάνατε φυλακή. Εμείς... Αυτοί που κλέψατε κάνατε τίποτα. Κάτσε. Δεν κάνατε τίποτα. Δεν θέλει να ακούσει. Ξέρω που φτιάξαμε στο σημείο να μην πρέπει να δώσουμε παιδί μας. Ένα ευρώ να πέσει στο κοινείο. Κύριε, αλλά σαν... Λόγια. Αλλά σαν... Ωραία. Πότε λόγια είναι. Τίποτα. Περίμενες ότι θα έρθω να φέρω ένα ευρώ για να σου δώσω. Αυτό περίμενες. Να μην μας φέρεις το περιτάρι τώρα να μας συγκινούμε την τσέπη μας. Αυτό θέλω να μας φέρεις. Να μην μας φέρεις το περιτάρι μου την τσέπη να μας συγκινούμε. Αυτό θέλουμε. Όχι να μας φέρεις. Δεν είμαστε στην πιάνη. Είμαστε να κάνεις τους τίτους. Δεν γίνεται. Και από την πρώτα μας θα μας φέρεις από την πιάνη. Όχι να κάνεις ποτέ να ακούς. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι σημαντικό να κάνουμε. Συγγνώμη, είμαστε. Τι είναι αυτό που λέμε. Είμαστε. 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 Είμαστ
Εκεί τελείωσα. Εκεί είναι η δουλειά μου. Εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει. Εσείς πρέπει να πάτε στο τελείω σου. Όπως δεν μπορείτε να σώσετε. Και θέλετε εμείς να αναλάβουμε όλους τους βαμβίους. Όλους τους βαμβίους. Δεν διαφωνεί κανένας ότι ο παραγωγός το μόνο που μπορεί να κάνει καλά είναι να παράγει. Και αυτό αν βγούμε έξω λίγο στα χωράφια θα το διαπιστώσουμε. Είσαστε πολύ ωραίοι παραγωγοί. Δύο λεπτά, αφήστε λίγο. Ναι, αλλά όταν στην κουβέντα επάνω αρχίζεις να λες οτιδήποτε, δεν σ' ακούω, αν σ' άκουσα, θα το ακούσα. Για πόσο καιρό πάντα θα παράγει. Πάντα. Αλλά δεν αρκεί ο παραγωγός να παράγει μόνο. Στη διατροφική αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, πρέπει να έχει ρόλο. Για να αποκτήσει ρόλο, πρέπει να οργανωθεί. Εάν δεν οργανωθεί, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Αυτό που είπε ο προηγούμενος αγώνας που μίλησε εδώ, λέει δυο λεπτά. Αυτό το μοντέλο ουδέποτε υπήρξε στην Ελλάδα, να παράγει το αγρότης και να δίνει τις λύσεις στο κράτος. Τις λύσεις πάντα στην Ελλάδα τις έδιναν οι σωστά οργανωμένοι συνεταιρισμοί. Και τέτοιους συνεταιρισμούς διαμάντια έχουμε πολλούς. Απαριθμό, όχι έναν, απαριθμό, αρχίζοντας από κάτω προς τα πάνω. Πανεγιάλιος, Αίγιο, είναι ο Λίδερας Μίδη. Βάτε την άλλη, μην μιλάς, έναν, θα τους ακούσω όλους, έναν. Μην μιλάς, μισό λεπτό, Λοιπόν, κύριος, σήμερα δεν καταλάβατε. Ο κύριος ήταν να μας ενημερώσει για άλλα θέματα. Δεν είχε ούτε για κόστος ούτε να μαλώσει. Όχι. Λίγο υπομονή, λίγο σε παρακαλώ, δεν ξέρεις ποιος είναι. Δεν θέλω να έχεις να το παράσεις μαζί. Είμαστε στην ίδια πλευρά. Ένα λεπτό, θα τα πούμε μετά για την διαδικασία. Δύο θα τα πω όλα τα θέματα. Λίγο υπομονή. Να μας ενημερώσει λίγο σιγά σιγά και μετά θα το πούμε. Λίγο υπομονή, γιατί τι να μην πείστε το θέμα. Με ξέρετε ποιος είναι, μαζί σας είναι και πρόεδρε, απαντάω σε αυτό που ρωτήσατε. Υπάρχουν διαμάντια συνεταιρισμοί που τιμούν το όνομα του συνεταιρισμού και δίνουν λύσεις στους παραγωγούς. Η Πανεγιάλιος, αρχίζω από κάτω προς τα πάνω, είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στη διακίνηση σταφύρα στην Ελλάδα, ο πρώτος. Έχει περάσει και τους ιδιώτες ακόμα σε διακίνηση σταφύρα. Δίπλα από την Πανεγιάλιο είναι τα Καλάβρητα. Ένας συνεταιρισμός που κάνει και κέρδη και δίνει λύσεις στα μέλη του, στη διοκόμιση στους κτηνοτρόφους της περιοχής. Ανεβαίνοντας πιο πάνω ακόμα είναι η Πίνδος, η οποία έχει 580 κτηνοτρόφους, κάνει τζίρο 230 εκατομμύρια και είναι μια μεγάλη, όχι μικρομεσαία συνεταιριστική οργάνωση. Ανεβαίνοντας... τα ακούσετε. Λόγια είναι αυτά. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι θέμα. Θα με φωνάξετε. Θα έρθω για μια άλλη συζήτηση πώς θα μπορέσει και θα έρθω. Αλλά να προετοιμαστώ για αυτό. Παπάκι να πέσει τον Ιούλιο και τα λεφτά μου δεν θα πει ακόμα. Τι έχει κάνει το κράτος για αυτό. Ζόρετο. Έχετε αφήσει το κάθε σιγκάνο από τα Αζερβαϊτζάν την εδώ πέρα πριν τα μάκινά μας χωρίς να σας πείσετε κάποιο πλαίσιο που εδώ με ρίχνετε. Πήρες από τους παραγωγούς, νέους. Μέσα από την αγανάκτησή σου, αλλά αν ακούγατε, αν αφήνατε τη συζήτηση να εξελιχθεί μέσα σε ανθρώπινα πλαίσια και σε αυτό θα παίρνεις απάντηση. Σε αυτό που πριν από λίγο ρώτησε, τι κάνουμε για να μην έχει τα λεφτά που έχω εδώ και ένα χρόνο,
σε δύο μέρες, γυρίζοντας στην Αθήνα αύριο την Τετάρτη, βγαίνει στη διαβούλευση νομοσχέδιο που τα νοπά και ευαλείωτα αγροτικά προϊόντα θα πληρώνονται σε 30 ημέρες. Αλλά αυτό... καθίστε! Αυτό σας αρέσει! Αυτό! Ούτε αυτό! Είναι το νομοσχέδιο, το έχω μαζί μου. Ελάτε να το διαβάσετε. Ορίστε! Θα ήθελα παρακαλώ να μας δείξετε σε ποιο σημείο ακριβώς του νομοσχεδίου αναφέρεται αυτό και πώς μπορείτε να εγγυηθείτε αν κάποιος σε 30 ημέρες δεν πληρώσει. Γιατί αυτά τα έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές και στους νόμους της ελεύθερης εμπορίας. Δεν μπορεί να εγγυηθούν αυτά, κύριε Μπακούρ. Μπορείτε να μας δείξετε εδώ πέρα ποιο είναι αυτό που θα ψηφίσετε, να μας το διαβάσετε ακριβώς και να μας αποδείξετε ότι σε 30 ημέρες θα πληρώνετε ο αγρότης και θα τρώει τα πιστόλια. Εδώ πέρα, να δείτε όλοι οι αγρότες είναι τρίπια από τις μέρες που έχουν φάει. Από τους εμπόρους, από τους συνεταιρισμούς, τους οποίους τους προέδρους θα τους κλείσετε φυλακή. Αλλά επειδή αυτή είχαν σχέση με τους αγρότες, τους χαϊδεύατε και μέσα σε αποστήματα τώρα προσπαθείτε να δημιουργήσετε ξανά το συνεταιριστικό μοντέλο. Δεν μπορούμε σε αρρωστημένες καταστάσεις να φτιάξουμε συνεταιρισμούς. Πρέπει να γίνει κάθαρση. Πιο σημαντικό όμως σήμερα που έπρεπε να ακούσουμε εμείς εδώ οι αγρότες είναι πώς θα μάθουμε να αναπνέουμε. Ο ασθενής όταν ανεβαίνει στο ασθενοφόρο του βάζουμε πρώτα οξυγόνο και μετά αίμα. Οι αγρότες δεν έχουν ούτε οξυγόνο ούτε αίμα. Αυτό το γνωρίζετε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε. Και όταν αρχίσει ο αγρότης να χτυπάει η παλμή της καρδιάς και να δείξει ότι μπορεί να ζήσει, τότε μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον. Τότε μπορούμε να σχεδιάσουμε τις συνεταιρισμούς. Εδώ όλοι σας λένε ξεκάθαρα ότι το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο. Το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο. Θέλω να το καταλάβετε. Αν το καταλάβετε αυτό... Αν το καταλάβετε αυτό, θα λυθούμε όλα. Αν το καταλάβετε αυτό, εκατομμύρια κιλά να παράγουμε, αν ξοδεύουμε 10 και πληρωνόμαστε 9, θα διαλυθούμε όλα. Ναι, περιμένω να μας πείτε εδώ στον δρόμο πώς θα μας εγγυηθείτε στις 30 ημέρες. Λοιπόν, ναι. Ακούστε λοιπόν, θα κάτσω να διαβάσω λίγο το νομοσχέδιο τώρα. Το οποίο έκλεισε και ο έμπορος δεν πήρε τα λεφτά και στον μήνα έκανε πτώχευση. Πού θα βρουν τα λεφτά? Κοιτάξτε, για να διασφαλιστεί αυτό, λειτουργεί μητό εμπόρων στο Υπουργείο σε συνεργασία με το ΓΕΜΗ και καταγράφονται όλοι οι φερέγγιοι έμποροι μέσω των οποίων θα συνεργάζεσαι. Τώρα, να σου πω και εγώ, αν θέλω να πουλήσω εξυπνακισμούς, μπορώ να πω ότι τα πούλησα σήμερα, πέθανε ο άνθρωπος, αφού θα πάρω τα λεφτά. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Κάθε ρύθμιση δεν έρχεται να θεραπεύσει 100% ένα πρόβλημα. Και το 70% να πιάσουμε από αυτή τη ρύθμιση των περιπτώσεων θα είναι ένα ευεργέτημα για τον αγροτικό κόσμο. Τώρα, στην περίπτωση που πιαστεί και θα πιαστεί, γιατί με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και με τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων από το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα τους πιάνουμε όλους αυτούς που διακινούν. Όταν διακινεί λοιπόν θα έχει ποινή η οποία θα ανέρχεται στο 30% της αξίας του τιμολογίου. Τα λεφτά για να τα διασφαλίσεις καλύτερα, υπάρχει ένα επόμενο άρθρο, να μην διαβάσω όλα τα άρθρα του νόμου, φαντάζομαι σε έπεισα ότι υπάρχει το νομοσχέδιο. Πάμε τώρα στο άρθρο που αναφέρεται
σε κάτι που ελπίζω θα σας ικανοποιήσει ότι το προβλέψαμε ή το επιδιώκουμε. Είναι το άρθρο, μισό λεπτό, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται αύριο θα βγουν στη διάρκεια για να κάνετε τις προτάσεις σας. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Κάνω έμφορας. Τι θα σε πληρώνω, κάνουμε μήνυση. Θα σου... Κάτσε. Πότε θα πάρεις τα λάθος. Περίμενε. Μετά να κάνω... Όχι, όχι, όχι. Μπορείτε να κάνετε και εγωιστία, αν θέλετε, παράγγιση, για να λειτουργήσει αυτό που είπαμε, που είναι ένα μέτρο, θεωρώ, ευεργετικό, ιδιαίτερα για νικές εσάς, τους παραγωγούς τοπών και βαλίων των προϊόντων. Για να λειτουργήσει αυτό, θέλουμε ο συναλλασσόμενος να μην είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι αδύναμο μπροστά στον κάθε έμπορα ή πορδέμπορα. Προσθέτουμε ένα άρθρο στον νόμο που λέει η φορολογία για τους παραγωγούς που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε αγροτικούς συνεταιρισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 καθορίζεται σε ποσοστό 50% της εκάστοτε ισχύουσας κλίμακας φορολόγησης των αγροτών με την προσκόμιση στη φορολογική αρχή του εκαθαριστικού που εκδίδει ο συνεταιρισμός για κάθε παραγωγό. Θέλετε να μας πάρετε στους προύκα, συνεταιρισμό. Εσύ που θέλεις να μπεις. Εσύ μόνος σου. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι... Γεια σας. Εγώ έχω 100 τόνους στην πύρινα. Μπράβο. Στο συνεταιρισμό, άμα θα τα πάω, θα μου κάνω 4 λεπτά κρατήσεις. Θα τα πάω ή θα τα πάω κατευθείαν στο προστάσιο. Γιατί θα σου κάνω κρατήσεις. Γιατί έχουμε έξοδα συνεταιρισμού, έχουμε έξοδα μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, έχουμε έξοδα των υπαλλήλων. Ναι. Και αυτό. Έχεις δει καμία επιχείρηση να μην έχει έξοδα. Και γιατί να μην τα πάω στο προστάσιο, να κάνω κάτι τέτοιο. Πήγαινε τα, αλλά η ευθύνη δική σου. Δεν θα προστατεύσω. Για να προστατεύσεις κάποιον, πρέπει να έχεις ένα μηχανισμό ελέγχου. Εσένα, τον καθένα, τον εαυτό μου, όταν από μόνος του είναι ο μοναχικός καβαλάρης, πώς θέλεις το κράτος, με ποιους θεσμούς να έρθει να τον προστατεύσει. Με ποιο θεσμό, εσύ τον επέλεξες. Ναι, άρα αναγκαστικά θα βάλεις συνδεσμό. Δεν είπα αναγκαστικά. Όποιος θέλει, είναι ένα κίνητρο, όποιος θέλει μπορεί να το αξιοποιήσει. Δεν σου συνιστώ να πας σε οποιοδήποτε συνεταιρισμό. Θα πας στο συνεταιρισμό που θα τα βρεις με αυτό το κόσμο. Μήπως ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι το 80% των συνεταιρισμών της πέρας οι αγρότες είναι απλήρωτοι. Έχουν να πάρουν λεφτά. Δεν ξέρω εάν δεν το ξέρετε αυτό. Δεν ξέρω. Δύο λεπτά. Μπορεί και να ισχύει γιατί σε άλλους συνεταιρισμούς σε όλη τη χώρα. Τους έχουν κάνει και πάνε λιμπάσματα, φάρμακα. Δύο λεπτά. Ο συνεταιρισμός δεν είναι ένα μαγαζί τρίτου, είναι μια υπόθεση δική σας. Εάν ο συνεταιρισμός σας γιατί δεν ισχύει, δεν είναι συνεταιρισμός τότε. Δεν τον βλέπει, αν δεν ισχύει, είναι αυτό που διαπιστώσαμε εμείς τα δύο τελευταία χρόνια, ότι το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα δεν ήταν συνεταιριστικό κίνημα, ήταν εμπορικές εταιρείες του κερατά, οι οποίες ήταν καταχρεωμένες, χρωστούσαν και στα μέλη τους. Αυτό προσπαθούμε να εξηγιάνουμε. Από τους Όχι. Αυτό, κοιτάξτε, εάν εσύ νομίζεις ότι δεν μπορεί το συνεταιριστικό κίνημα, ένας παγκόσμιος θεσμός να υποκινήσει στην Ελλάδα, είναι προσβλητικό για όλους μας. Στην Ολλανδία, ο συνεταιρισμός που σου φέρνει το γάλα εδώ, πρέπει να πίνεις το γάλα νουλού, νομίζω το ξέρετε όλοι, είναι συνεταιρισμός. Η Friedland Campina. Η Friedland Campina κάνει τζίρο 12 δισεκατομμύρια. 2 δις παραπάνω από το αγροτικό ΑΕΠ της Ελλάδας. Όλη τη χώρα. Εδώ. Θα θέλω να σας κάνω ένα λεπτά. Δύο λεπτά. Για να τελειώσω.
ακούσατε πριν από λίγο ότι πέρα από τις οργανώσεις παραγωγών που ήρθαμε να κουβεντιάσουμε, αλλά δεν σας ενδιαφέρουν, δεν το θέλετε ούτε για τις ομάδες. Περίμενε, πέρα από αυτό διαπίστωσα ότι δεν σας ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει σε μένα. Μόνοι σας, εσείς θα αποφασίσετε τι θέλετε. Οι συνεταιρισμοί δεν είναι εξαναγκασμοί. Είναι ένα γέννημα που δημιουργείται από εσάς, από τους ίδιους. Αν δεν το θέλετε, κανένα δεν θα σας το επιβάλλει να γίνει. Ακούσατε όμως ότι υπάρχει και κάτι άλλο που μπορεί να σας βοηθήσει. Οι πληρωμές των 30 ημερών, η οποία είναι μια εναρμόνιση ευρωπαϊκής οδηγίας, ισχύει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά το ρυθμίζουμε με έναν τρόπο που είμαστε βέβαιοι ότι αν εφαρμοστεί, κατά 70% θα έχει επιτυχία. Θα βρεθούν δίπλα από παλιές υποδομές, θα μπορούν να ενοικιάσουν για μακροχρόνια, με ένα συμβολικό μακροχρόνιο ενίκιο, τις εγκαταστάσεις αυτές, αρκεί να αποδείξουν οι οργανώσεις, οι καινούργιες, τη βιωσιμότητά τους και την ικανότητα να λειτουργήσουν παραγωγικά αυτές τις μονάδες. Δηλαδή, να γίνω συγκεκριμένο, αν ένα τυροκομείο δέχει 3.000 τόνους γάλα για να λειτουργήσει και μου έρθει μια οργάνωση παραγωγών με 500 τόνους γάλα, δεν θα τους δώσω. Ειλικρινά πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κλίμα συνεργασίας συνεταιριστικών οργανώσεων με τις τράπεζες, με τα πιστοποιητικά ιδρύματα? Ειλικρινά, δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε ποτέ. Ο κόσμος αυτό λέει, όταν λέει ο καθένας αυτό που φωνάζει κάποιος και καυγάζει μάλιστα και λέει ότι πρέπει να προστατεύσει μας από κάπου. Εγώ δεν είμαι υπέρ της λογικής της προστασίας. Μακάρι να μπορούσαμε να αυτοποδίσουμε μόνοι μας. Αλλά αυτό ζητάει κάποια στιγμή. Είναι πολύ αδύναμος. Σας μιλήσατε και εσείς μιλήσατε για αυτόματα. Ένα αυτόματα δεν μπορεί να πάει να διαπραγματευτεί. Πρέπει κάποια στιγμή να θεσμοθετηθεί κάτι. Και γιατί δεν το θεσμοθετείτε σε αυτό το νομοσχέδιο του περιβόλου? Γιατί εγώ ειλικρινά μου πείτε να ξανακοινοποιήσουμε καινούργιες καταστάσεις. Θα σας πω ότι δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά είμαι κατά των καινούργιων εγκαταστάσεων. Αυτό που έχει επενδυθεί είναι εθνικό κεφάλαιο. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε ή να λαιλατηθεί ή να απαξιωθεί. Αυτό θα γίνει και ίσως υπάρξει και σε αυτό το νομοσχέδιο διάταξη. Αλλά προσέξτε γιατί σας λέω ίσως. Γιατί το νομοσχέδιο θα βγει στη διαβούλευση την Τετάρτη. Θα μείνει στη διαβούλευση 15 με 20 μέρες, δηλαδή λίγο πριν το Πάσχα. Μετά το Πάσχα θα πάει στη Βουλή, θα περάσει από γένεια επιτροπές της Βουλής και θα πάει στην Ολομέλεια. Εάν λοιπόν προλάβουμε μέχρι τότε, γιατί λέω να προλάβουμε? Γιατί αυτό που λέτε όλοι εδώ, οι συνεταιρισμοί είναι απαξιωμένοι, οι συνεταιρισμοί είναι χρεοκοπημένοι. Αυτή τη στιγμή το Μητρό του Υπουργείου κάνει ένα φιλτράρισμα σε όλους τους συνεταιρισμούς. Έχουν φύγει από μέσα, είχαμε 6.500 συνεταιρισμούς μέχρι τώρα. Εντάξει, έχουν μείνει και θα μείνουν λιγότεροι από 600. Να δούμε τι μας απομένει. Δεν έχουν μείνει 600. Εγώ τα φημί του Σολωνού τα βλέπω. Πρόεδροι ταλαιπωρούνται, δεν έχουν μείνει 600. Τώρα βάλεις άλλη διάσταση. Υπάρχουν, έχουν μείνει για μας... 600 λειτουργούν. Ταυτόματα υπάρχουν ακόμη. Ταυτόματα υπάρχουν. Να εγκαθαριστούν. Αυτή είναι το έτοιμο. Αυτοί που λες τόματα, οι συνεταιρισμοί, που κάποια γεροντάκια τα κουβαλάνε. Όχι, έτσι είναι. Γιατί στη Ρόδο, είχα πάει στη Ρόδο. 30 συνεταιρισμοί, οι οποίοι δεν ήξεραν ότι υπάρχουν, πήγαν στον πρόεδρο, που είχε ξεχάσει ότι ήταν κάποτε πρόεδρος, το ΕΝΚΑ, το ΕΝΦΙΑ, η περιοδική δήλωση του ΦΠΑ που δεν είχε κάνει τα πρόστιμα, το τέλος επιδιδεύματος και του ήρθε ένα ποσό 20.000. Κύριε Μακούρη, αυτό... δεν μπορεί να μην ξέρετε ότι στον χώρο το δικό μας, εδώ στην Πέλα, στα Φρούτα, αυτά τα πτώματα λειτουργούν σαν παραμάγαζα. Τον εμπόρο. Και γι' αυτό υπάρχει λύση. Αλλά δεν θέλω στο σπίτι του κρεμασμένου να μιλάω για σκηνή. Νομίζω ότι αυτά, ό,τι ξέρετε, να μην τα ξέρετε. Εθνικό είναι οτιδήποτε αληθινό. Όχι, όχι. Η ηγεσία, αν δεν πει τις αλήθειες, ποιος θα πει? Εγώ πήγα να πω αλήθειες και να πιάσα το πρόβλημα. Αν είχα ξεκινήσει με το μικρό αίσθημα, το σπίτι που πήγατε τώρα, έχει σαν τα καλύτερη. Επιτρέπετε που σας το λέω.
Ελάτε, και εγώ όταν ξεκινάω μία ομιλία προσπαθώ να τη δομήσω με ένα σκεπτικό, να ξεκινήσω από κάπου και να καταλήξω κάπου. Αλλά όταν δεν υπάρχει καλή διάθεση από την αρχή να συνομιλήσουμε, γι' αυτό θεώρησα ότι καλύτερο ήταν να κάνουμε διάλογο. Δεν λέω ότι αυτά που λέω αρέσουν σε όλους. Υπάρχει και, αν θέλετε, και η καχυποψία και η αμφιβολία που κάνει. Να απόλυσα λίγο να πω μία. Αν με επιτρέπετε. Γιατί υπάρχει ένα ακόμη θέμα που μας καίει. Εγώ έχω πει μόνο αλλιώ. Συγγνώμη. Ο Σύμος θα το ψήσουμε. Δεν μας θυμάει και εμάς. Για θυμάμαι τη διακίνηση. Τι ρίχνετε τώρα το βάρος στο ρίχνο τους παραγωγούς, γιατί πουλάτε και τι κάνετε. Εντάξει, όπως όλοι οι κλάδοι και από τους δημόσιους υπαλλήλους μέχρι και το τελευταίο, με αυτή τη φορολογία λογικό είναι να προσπαθούν κάποιοι να φοροδιαφύγουν. Γιατί όμως δεν είναι καλά. Η μαύρη διακίνηση πρέπει να πέφτει, δηλαδή η μορφή να είναι στους παραγωγούς και όχι και στις τελωνιακές σας υπηρεσίες. Πολύ πιο εύκολα, ρε παιδιά μου, και μπορεί να τα ελέγξετε. Να ερευνήσουμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε κύριε προσδημίδες συνομιλητών που θα επιδικαιώνουν και κάτι την ψυχραιμία. Ας δείξουν ότι είμαστε φιλόξενος λαός και εδώ οι αγρότες της πέρας. Έτσι, είμαι ο Γιάννης Σωσογιαννίδης, είμαι οικονομολόγος, είμαι λογιστής, είμαι και παραγωγός. Λοιπόν, θα πούμε λίγο δύο κουβέντες πώς θα μπορέσουμε να βιώσουμε λίγο το κοστολόγιο, γιατί ό,τι μιλάμε όλα στο τέλος καταλήγουν στο πρώτο και λέω πρέπει να αλλάξουμε. Λοιπόν, από το 2014 το έγραψε να ισχύει ο αντικειμενικός προτερισμός εισοδημάτων για εμάς τους αγρότες, περάσαμε στο λογιστικό προτερισμό. Λοιπόν, το είπα και το σαφώ, θα μιλήσετε όλοι όσο θέλετε, θα πάρετε το λόγο και θα κάνετε το χρέτησή σας. Να συμμαζέψουμε λίγο να βγούμε με χωρίς μας συμπεράματα να ενεργεί ο κόσμος. Θέλω να πω για δύο θέματα. Για τα εργόσημα και για τη διαδικασία που άλλαξε σχετικά με τις μετακινήσεις των εργατών. Σας ενδιαφέρει ή δεν σας ενδιαφέρει. Ωραία. Άμα σας ενδιαφέρει, θα προσπαθήσω να περιγράψω όσο και σύντομα γίνεται. Μέχρι μια ταμεία το Δεκάτου, το 16, είχαμε τον ΟΓΑ. Από πρώτη πρώτο, σε κράτο τον ΟΓΑ, πάμε εύκα, ενίως φορέα συνολικής ασφάλισης. Λοιπόν, το πρώην ΤΕΒΕ, το πρώην ΝΙΚΑ και το πρώην ΟΓΑ ενοποιούνται. Ναι, και γίνεται εύκα. Λοιπόν, όσοι λοιπόν, θα είμαι σύντομος, όσοι λοιπόν θέλετε να έχετε δυνατότητα να εγγράφετε έξοδα μέσα από τους αλλοδαπούς εργάτες γης, τους μετακλητούς, και όσοι έχετε υπογράψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης, κληθήκαμε όλοι να τους εγγράψουμε με διαδικασίες σαν πιβέντα αναλυτικής περιοδικής δήλωσης, να τους προσλάβουμε κανονικά στο πρώην ΝΙΚΑ, όπως το είπαμε. Λοιπόν, και θα πρέπει να τους πληρώνουμε, πέτρο και τις κάνει και το ξέρει. Λοιπόν, απλά άλλαξε ο τρόπος αναβολής της φορών με τα εξάμηνα, δεν άλλαξε το κοστολόγιο, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού
και οι εισφορές τόσο οι εργοδοτικές, τόσο και η καταβολή των μισθών καταβάλλεται μηνιαίως. Πέτρο, μιλάω εγώ, μιλάς και εσύ, δεν ακουγόμαστε. Θα φέρω εγώ αυτά που κάναμε, που κάναμε και εσύ και μετά άλλα πρώτα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει τόσο ένταση. Ειλικρινά, θέλετε να μεταφερθούμε εμείς. Συγγνώμη γιατί. Λοιπόν, πήραμε μια πρωτοβουλία να φέρουμε τα κοινά θέματα στο κοινό. Δεν είναι κομματική δήλωση, είναι κλαδική. Και παιδιά, ειλικρινά, μέχρι προθέσει να τα σταυρώνα. Αν έχουμε αυτό, αυτή την ένταση που είχαμε στα βλόγα, δεν είχαμε τίποτα να μα τα θέματα. Εδώ μεταξύ μα, τι να το κάνουμε. Μεταξύ μα τώρα. Και με σχολήσουν όλα την ώρα του. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε αυτή η ένταση στην διαδρομή, το πρόγραμμα έχει βγει με δύο τύπου, έχουμε βγει τα θέματα και θέλουμε να ενημερώσουμε εσά. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Ειλικρινά. Λοιπόν, ειλικρινά. Λοιπόν, άρα λοιπόν ξαναλέω, όσοι είναι παλιοί στο ΝΟΓΑ, γιατί είναι τώρα με επάγγελση που έχει την περίοδο σύμβαση είναι μέσα στο 17, παραμένω με το καθεστώ του εργοσύμου. Κανονικά του σχολάμε εργόσιμο. Και μάλιστα σε μια ενημέρωση. Μεγάλε ενώσει και τα λοιπά που δεν έδειξαν ότι και δεν έπεισαν τον αγροτικό κόσμο τον μπορούν πράγματι να τον εκπροσωπήσουν και να πάνε τα προϊόντα μπροστά. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και υπήρχε μια πολύ μεγάλη αγωνία αυτής της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να φορτωθεί όλα τα πράγματα του αγροτικού κόσμου από καταγωγήσει και πολιτισμίας, είναι δύο χρόνια. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να ξεκινήσει την οργάνωση του αγροτικού κόσμου στην πέρα. Ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο μια προσπάθεια, οι 24 από τους 26 ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς της περιοχής που οργανώθηκαν, άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους, άρχισαν να συζητούν, άρχισαν να οργανώνουν σε ένα σύνδεσμο. Και αυτός ο σύνδεσμος σήμερα φτιάχνει την πρώτη του ουσιαστικά μεγάλη εκδήλωση, αφού βέβαια είχε υποδεχθεί τον Πόλαρη, τον Υπουργό και κάποιες άλλες κινήσεις και αφού 4 φορές ήρθε μαζί μου στην Αθήνα, εκπροσωπώντας πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τις οργανώσεις της πέρας στην κεντρική πολιτική σκηνή με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Σήμερα είναι η πρώτη του μεγάλη εκδήλωση και δυστυχώς παρατηρώνονται κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ένα χρόνο εγώ δεν τους είδα πουθενά, ενώ μιλούσα με 26 παραγωγούς και συνεταιρισμούς της πέρας. Επίσης δεν τους είδα όταν οργανώσαν όταν 5 νομοί, η Αγροτική Σύλλογη 5 νομών συγκεντρώθηκαν στη Σκίδρα και μας φώναξαν τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να συζητήσουμε για τα προβλήματα των δερνογών καλλιεργειών, που θα δάτε τους είδα, και σήμερα ήρθαν εδώ από την αρχή να μην αφήσουν τους εισηγητές να μιλήσουν. Αυτό για μένα είναι έλλειψη σεβασμού και μια προσπάθεια να σαμποταριστεί η οργάνωση του αγροτικού κόσμου της Πέλλας εν τη γενέση τους. Δυστυχώς για αυτούς θα απομονωθούν. Το καινούργιο γεννιέται, αυτές είναι οι οδύνες του καινούργιου που γεννιέται. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σταματήσουμε και ούτε κουβέντες να κάνουμε και ούτε να μιλάμε μεταξύ τους αγρότες και συνεταιριστές, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση γίνεται από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και επίσης γίνεται και με διαδηλώσεις και με όποιο τρόπο. Αλλά όχι χαλώντας εκδηλώσεις και συζητήσεις αγροτών που δεν γίνονται κάθε μέρα στην πέρα. Όσον αφορά τα εργόσιμα. Εμείς ξεκινήσαμε με το που βγήκαμε και είδαμε το τεράστιο πρόβλημα ότι δεν μπορούσε ο αγρότης να περάσει στα πραγματικά του έξοδα στα φορολογικά. Ξεκινήσαμε και είδαμε ποια είναι τα πραγματικά έξοδα. Είδαμε λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο έξοδο σε αυτούς τους νομούς εδώ, τους παραγωγικούς νομούς, είναι οι αλλοδαποί εποχιακοί εργάτες που έρχονται για να δουλέψουν και που ποτέ δεν τους πληρώνετε, δεν περάσατε στα φορολογικά σας ως έξοδα αυτά τα έξοδά τους. Επίσης, η αστυνομία δεν ξέρει τι είναι εδώ, ο ΓΑ τώρα, ο ΕΦΚΑ δεν παίρνει τίποτα από αυτούς και επίσης δεν φορολογούνται τα εισοδήματα που παίρνουν εδώ ή φέρνουν μαύρα έξω. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ξεκινήσαμε και μάλιστα πρωτοστατήσαμε στη συζήτηση αυτή εμείς εδώ από την Βόρεια Ελλάδα, γιατί ξέραμε το πρόβλημα που έχουμε εδώ και έχουμε χιλιάδες, 7-8 χιλιάδες υπέρα, 6-7 η μαθεία κτλ. Έτσι συνολικά εκτιμάται ότι 17-18 χιλιάδες αυτού του τόπου νομού, Αλβανοί κυρίως αλβανικής καταγωγής, που έρχονται για να δουλέψουν. Ξεκινήσαμε λοιπόν να το λύσουμε. Θεωρήσαμε
ότι λύθηκε με μια διάταξη, ένα νόμο και μια εγκύκλιο που βγήκε πέρυσι για τους παράτυπα διαμένοντες εργάτες. Εμείς προστατήσαμε και μάλιστα διδάλαμε τότε και σχετικές ανακοινώσεις ότι λύθηκε. Δυστυχώς, επειδή υπάρχει τόσο πολυδέταλο κράτος και δυστυχώς γιατί δεν υπήρχε και κάποιος να μας ενημερώσει και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όταν εμείς τα φωνάξαμε αυτά και τα παλεύουμε αυτά, ακόμα οι αγρότες δεν το είχαν βάλει τόσο πολύ αυτό. Και ας το πούμε, οι σύλλογοι, οι ομοσπονδίες κλπ. Στην ατζέντα τους. Δυστυχώς δεν λύθηκε για μας. Δεν λύθηκε για μας. Λύθηκε για όλους τους άλλους. Λύθηκε για αυτούς που δεν έχουν κανένα χαρτί και έρχονται, είναι λυμένο. Στα Μέγαρα αν ρωτήσετε, στην Πελοπόννησο αν ρωτήσετε, όλοι είναι ευχαριστημένοι από το γεγονός που περνάνε και ότι περάσατε εκεί, περάσαμε εκεί αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς όταν πήγαμε και περιμένουμε ότι λύθηκε, ο πέμπτος όροφος της αποκεντρωμένης διοίκησης στην Πέλα και αντίστοιχα η μαφία μας ενημέρωσε με μια απόφαση ενός διευθυντού ότι δεν είναι παρά το παδιαμένοντες αυτοί και άρα παιδιά. Το επεξεργαστήκαμε το θέμα παράγματι. Πίσκι έχει κάνει η Αλβανία όπως και άλλες χώρες μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 100 μέρες μπορούν να διακινούνται ελευθέρως ας πούμε σαν τουρίστες αυτοί εδώ πέρα οι εποχιακοί εργάτες χωρίς δικαίωμα απασχόλησης. Αυτό λέει μέσα η συμφωνία που είχε υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αλβανία και με άλλες χώρες. Αυτό τους δίνει το δικαίωμα να έρχονται γιατί είναι εύκολος τρόπος, τους παίρνετε εσείς, δεν μπορείτε να τους βάλετε σε αυτούς να τους κατοχυρώσετε νομίμως, διότι δεν δικαιούνται να εργαστούν και κατά συνέπεια υπάρχει το πρόβλημα. Ξεκινήσαμε λοιπόν να το λύσουμε. Προσπαθήσαμε να πείσουμε την πολιτική ηγεσία και σας λέω ειλικρινά, 6 μήνες προσωπικά το πάλευα μαζί με τον Σουζή, τον συνάδελφό μου και τους άλλους συναδέλφους. Και τον Φρόσο και τον Αντωνίου από την Τυρία, από την Αυθία και τον Δημητριάδη από την Κοζάνη, δεν ξέρω και τον Βελβεντό εδώ κάποιον, να προσπαθήσουμε να το βάλουμε στην ατζέντα και να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ξέρετε ότι ό,τι δεν αφορά ένα Υπουργείο και αφορά παραπάνω, είναι δύσκολο να λυθεί αυτό το πράγμα. Καταφέραμε λοιπόν και κάναμε μία σύσταση. Άσε με πάνω, εμείς το κάναμε αυτό που κάναμε. Αυτό που κάναμε για κάτω, εμείς το κάναμε. Άσε με. Λοιπόν, άσε με να ξέρετε. Εγώ πάνω το σωμάκι. Άσε το. Λοιπόν, άσε με. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλάω πάνω σου, όπου δείχνεσαι πάνω. Συγγνώμη, εσύ δεν είσαι. Γεια σου, ξέρετε, είσαι άνθρωπος, έτσι ομιλητικός, όπως και σοβαρότερο. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ξέρετε ότι προκαλέσαμε μια σύσκεψη, ο μόνος από τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η μόνη που ήταν σύσκεψη αυτή,